Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί 3 χρόνια προσπαθήσαμε να ανορθώσουμε το δημόσιο σχολείο μέσα στο πλαίσιο της μνημονιακής δυσπραγίας και κατορθώσαμε να λειτουργήσουν όλα τα σχολεία κανονικά από την πρώτη μέρα τη σχολική περίοδο 2016-2017 και εφ' εξής. Ήταν σπουδαίο αυτό. Αν κανείς σκεφτεί τι ίσχυε κατά την περίοδο των προηγούμενων ετών και την περίοδο της κρίσης αλλά και νωρίτερα, θα γνωρίζουν και θα το γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί ότι δεν υπήρχε αυτή η στοιχειώδης λειτουργία από την πρώτη μέρα της εκπαίδευσης. Ήταν λοιπόν ένα προήμιο της κανονικότητας στην οποία εισέρχεται η χώρα μας σταδιακά και ιδιόμορφα είναι η αλήθεια αυτή την περίοδο. Μας το πιστώνει αυτό ο εκπαιδευτικός κόσμος που γνωρίζει την προσπάθεια. Και αυτό δημιουργεί σε εμάς σήμερα, στην κυβέρνηση, στο κόμμα μας, στο ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργεί, το καταλαβαίνουμε, μεγαλύτερες υποχρεώσεις. Από το σχολείο της κρίσης πηγαίνουμε στο σχολείο της ανάπτυξης. Και το ζητούμενο τώρα δεν είναι η καλή διαχείριση των εκπαιδευτικών προβλημάτων, αλλά η μεταρρύθμιση. Οι βαθιές, με τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση, μεταρρυθμίσεις στο σχολείο. Για ένα σχολείο ανοιχτό, δημοκρατικό, φιλικό στην καινοτομία και τη βιωματική εκπαίδευση, υπέρ των συμφερόντων των νέων, που είναι τα συμφέροντα του μέλλοντος, με αναγνώριση όμως στον κοινωνικό ρόλο των εκπαιδευτικών, αυτούς που με μεγάλη καχυποψία ή και εχθρότητα αντιμετώπισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Καταργούμε την τιμωρητική αξιολόγηση που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και δικαιολογημένα στα σχολεία και καθιερώνουμε μέσα σε ένα κλίμα δημοκρατίας και αλληλεγγύης τη συλλογική αποτίμηση του σχολικού έργου με έμφαση στη λειτουργία του Συλλόγου των Καθηγητών. Ακούσαμε διάφορα περί της αξιολόγησης. Για την οικονομία της συζήτησης να δεχθώ ότι πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της αξιολόγησης. Αλλά έχει 2 προϋποθέσεις αυτό. Πρώτη προϋπόθεση, ένα πρόγραμμα διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Λόγω της κρίσης και της αδιοριστίας, ξοδεύουμε τα χρήματα από τα ΕΣΠΑ που είναι για την επιμόρφωση των καθηγητών, των εκπαιδευτικών, τα ξοδεύουμε για να κάνουμε προσλήψεις αναπληρωτών. Και δεύτερη προϋπόθεση για την αξιολόγηση, είναι ένα πρόγραμμα μαζικών διορισμών, κατά προτεραιότητα στην ειδική αγωγή, όπου η κυβέρνηση έχει πράξει πολλά και οφείλει να πράξει ακόμη περισσότερα. Τι να αξιολογήσει κανείς ένα σχολείο όταν 25.000 εκπαιδευτικοί σε σύνολο 150.000 δεν είναι κάθε χρόνο οι ίδιοι και συνεχώς μεταβάλλεται συνεπώς ο πληθυσμός των εκπαιδευτικών. Πώς να αξιολογήσεις όταν δεν υπάρχει επιμόρφωση για να μπορείς να αξιολογήσεις την εκπαιδευτική δυνατότητα των ανθρώπων αυτών. Αξιολόγηση μέσα σε ένα πλαίσιο εκπαιδευτικής ισότητας, διότι θέλουμε σχολείο ποιότητας και ισότητας. Όχι σχολεία πολλών ταχυτήτων με διευθυντές μάνατζερ. Θέλουμε εκπαιδευτικούς να προείστανται στα σχολεία. Δεν θέλουμε αναχρονιστικά νεοφιλελεύθερα στερεότυπα. Θέλουμε όλα τα σχολεία να είναι άριστα και όχι σχολεία ταξικών προκριμάτων, διαφοροποιημένα μεταξύ τους. Σχολεία τα οποία δεν θα έχουν ένα στοιχείο ισότητας απέναντι στους πολίτες και τα νέα παιδιά, αν θα έχουμε ανταγωνισμό ανάμεσα σε καλά και κακά σχολεία, όπως συμβαίνει δυστυχώς και σε ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα στη Θατσερική Μεγάλη Βρετανία. Θέλουμε πράγματι το σημερινό συγκεντρωτικό μοντέλο εκπαίδευσης να αποκεντρωθεί, να υπάρξει εκπαιδευτική αυτονομία, που όμως αυτή θα είναι σε ένα πλαίσιο εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων που το κράτος θα διαμορφώνει, εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων που δεν θα δημιουργεί ανταγωνιστικά μεταξύ τους σχολεία, δηλαδή αλλοεξοντώμενα, σχολεία που εξοντώνει το ένα το άλλο.
Ακούσαμε διάφορα επιχειρήματα, όπως για παράδειγμα ότι εμείς κομματικοποιούμε την εκπαίδευση. Αυτό είναι ένα σύντομο ανέκδοτο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ των τριών χρόνων κομματικοποιεί την εκπαίδευση. Γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τι σημαίνει κομματικοποίηση. Και γνωρίζουν ότι ακόμα και οι επιλογές που κάναμε για τους σχολικούς, για τους διευθυντές σχολείων, έγιναν στην αρχή, όπως θυμάστε, με το σύστημα της ψηφοφορίας όλων των εκπαιδευτικών. Ποια κομματικοποίηση? Οι επιλογές που κάναμε για τους διευθυντές εκπαίδευσης έγιναν με σεβασμό των υφισταμένων. Ούτε οι μισοί δεν αλλάξαν από τους παλιούς. Κάναμε μια επιλογή αξιοκρατική. Θέλουμε να τονίσω το εξής. Πράγματι πρέπει να υπάρξει αντιμετώπιση του φαινομένου της κομματικοποίησης σε όλο το δημόσιο και ιδιαίτερα στο ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης. Άλλο κομματικοποίηση και άλλο πολιτικοποίηση. Το κράτος, η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, πολιτική ασκή. Δεν πρέπει να είναι μια πολιτική κομματικά προσδιορισμένη, με εξόντωση των αντιπάλων. Πρέπει να έχει συνενέσεις, καμία αντίρρηση, αλλά πολιτική ασκή. Δεν υπάρχει αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Αποκομματικοποίηση πρέπει να υπάρξει. Και αυτή η ιστορία του ΑΣΕΠ, τον οποίο όλοι σεβόμαστε, δεν είναι δυνατόν να προβάλλεται δια πάσαν νόσων. Το ΑΣΕΠ εποπτεύει διαδικασία. Δεν μπορεί να έχει δυνατότητα επιλογής προσώπων για πολύ εξειδικευμένες θέσεις στον χώρο της δημόσιας διοίκησης. Εποπτεύει διαδικασίες. Και είναι προφανές ότι αυτές οι διαδικασίες πρέπει να γίνονται με σεβασμό στην αξιοκρατία, αλλά δεν μπορούν να γίνονται ερήμην της πολιτικής. Το νομοσχέδιο προβλέπει ορισμένες οργανωτικές... Κύριε Φίλη, παρακαλώ να ολοκληρώνετε. Το νομοσχέδιο προβλέπει ορισμένες οργανωτικές διαρρυθμίσεις που επιδιώκουν την αλλαγή του σχολείου. Δεν θέλω να πάμε στους αφορισμούς ότι καταργούμε τους σχολικούς συμβούλους. Η συγκρότηση συλλογικών δομών παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης είναι ένα παλαιό αίτημα του εκπαιδευτικού χώρου, του κέντρου του ΚΕΜΕΤΕ, της ΟΛΜΕ. Νομίζω ότι είναι λάθος να μιλάμε αφοριστικά. Θα δούμε πώς η προσωπική ευθύνη των στελεχών θα συντεριαχτεί μέσα σε μια αντίληψη συλλογικής λειτουργίας αυτών των δομών. Η πράξη θα αποδείξει τις δυσκολίες πιθανά, αλλά και τις μεγάλες δυνατότητες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα βρίσκεται σε ένα μετέχμιο. Μεθαύριο στη Βουλή θα συζητήσουμε τους όρους εξόδου από την Δανειακή Σύμβαση. Δεν εξοραίζουμε, ξέρουμε τα προβλήματα, αλλά ξέρουμε ότι αυξάνονται και τα περιθώρια να ασκήσουμε πολιτική σε συνθήκες μεγαλύτερης εθνικής κυριαρχίας. Και στον χώρο της εκπαίδευσης. Ο χώρος αυτός πρέπει να πούμε ότι είναι ένας χώρος που συγκροτεί το σκληρό πυρήνα του έθνους κράτους. Και συνεπώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση άφηνε περιθώρια αυτονομίας στο ζήτημα αυτό. Είμαστε όμως σε ένα μετέχνιο και για ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα του Μακεδονικού. Η επίλυσή του σηματοδοτεί ένα νέο διεθνή ρόλο της χώρας. Μια παρέμβαση ώστε η χώρα μας να είναι παράγοντας σταθερότητας, ειρήνης στην περιοχή. Η επίλυση του Μακεδονικού δίνει νέο νόημα στο δημοκρατικό πατριωτισμό της χώρας. Σε έναν κόσμο που τον σαρούν εθνικιστικές και υπερηρητικές παρεμβάσεις. Πιστεύω ότι το σχολείο, το οποίο είναι ένας θεσμός δημοκρατικών, φιλειρηνικών αξιών, το σχολείο πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της, όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά όλα τα πολιτικά κόμματα, ότι θα πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη νέα προσπάθεια για τον νέο διεθνή ρόλο της χώρας. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον